Κύριε Περάκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, κύριε Περάκη, η κορυφαίο ζήτημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι η ακρίβεια που δοκιμάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πιστεύετε πως τα μέτρα ΣΚΡΕΚΑ θα βοηθήσουν να σταθεροποιηθούν οι τιμές ή τουλάχιστον να μην συνεχιστεί το κερδοσκοπικό κύμα? Δεν χρειάζεται να πω κάτι τελείως σοφό. Από το να περιγράψω αυτό που ζούμε όλοι μας. Και δεν χρειάζεται νομίζω να είμαστε ιδιαίτερα αναλυτικοί. Διότι ακόμα κι αν θεωρήσουμε ότι σήμερα σταθεροποιούνται οι τιμές εκεί που είναι, με βάση τις επίσημες μελέτες και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει μειωθεί στις καλύτερες των περιπτώσεων από τις μελέτες από 15 μέχρι 25% τα τελευταία 2,5-3 χρόνια, με το τεράστιο κύμα της ακρίβειας, με την αύξηση του κόστους της ενέργειας, με την αύξηση των ενοικίων και της κατοικίας, με την αύξηση των ειδών πρώτης ανάγκης. Είναι επίσημες μελέτες αυτές. Ακόμα και αυτό λοιπόν, να πούμε, ας θεωρήσουμε ότι τα μέτρα που θα πάρθουν, που φαίνεται ότι δεν είναι, μιλάμε ότι είναι ασπιρίνη απέναντι σε μια πολύ σοβαρή ασθένεια όλα αυτά τα μέτρα, ας θεωρήσουμε ότι θα θεωρούνταν. Αυτό το εισόδημα που έχει χαθεί έχει φτάσει το σύνολο του ελληνικού λαού και τους εργαζόμενους να μην βγαίνουν με το εισόδημα που έχουν, πόσο μάλλον τους εργαζόμενους με τους μισθούς, που πάλι με βάση τις επίσημες μελέτες, ο μέσος μισθός τα τελευταία χρόνια έχει καταβαραθρωθεί. Οι μισθοί, όπως λέτε, κύριε Περάκη, παραμένουν χαμηλοί. Όμως οι αυξήσεις που δίνονται αφορούν κυρίως όσους αμείβονται με το κατώτατο. Πώς θα φτάσουμε στα 1500 ευρώ μέσο μισθό που έχει βάλει τον πύχη η κυβέρνηση? Γι' αυτό μιλάω για το μέσο μισθό που έχει πέσει κοντά στα 1000 ευρώ. Είναι ιστορικό χαμηλό, δηλαδή είναι πολύ πιο κάτω από αυτό που ήταν πριν από 10 και 15 χρόνια. Και ταυτόχρονα οι αυξήσεις έχουν χτυπήσει ακόμα και αυτό το ονομαστικό μισθό εκεί που βρίσκεται. Μάλιστα. Ακόμα και αυτή η αυξήσει στον κατώτερο μισθό, που φυσικά γιατί η κυβέρνηση ετοιμάζεται. Πώς θα αλλάξει αυτό το σκηνικό, κύριε Περάκη? Θα πρέπει να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και πότε? Πρώτον, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα ότι δεν υπάρχουν ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έπρεπε να έχουν επιστρέψει χθες. Γιατί υποτίθεται ότι τα μνημόνια καταργήθηκαν, έτσι δεν είναι? Έχουν καταργηθεί τα μνημόνια, αλλά δεν έχουν καταργηθεί μόνο για τις συλλογικές συμβάσεις. Να γίνουν υποχρεωτικές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Και ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει. Μήπως έχουν αναλάβει δεσμεύσεις? Μήπως έχουν αναλυφθεί δεσμεύσεις? Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχουν δεσμεύσεις, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεσμεύσεις από ποιον προς ποιον? Να σας πω κάτι. Οι 50 μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρείες εδώ στην Ελλάδα έχουν κάνει τα τελευταία 2-3 χρόνια ρεκόρ κερδών. Ρεκόρ κερδών. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και το αισιόδοξο που ξεκίνησα να λέω είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και σε κλάδους που βγαίνουν μπροστά να υπογράψουν συμβάσεις. Έγινε στις κατασκευές, έγινε στο μέταλλο, έγινε σε εταιρείες προχθές στη Δέλτα. Εδώ στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών οι εργαζόμενοι των μεγάλων τηλεφωνικών κέντρων έχουν βγει και ζητάνε συλλογική σύμβαση εργασίας. Και έχουμε και έξτρα απεργία εμείς στις 19 του μήνα τη Δευτέρα σε όλα τα μεγάλα τηλεφωνικά κέντρα στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Γιατί βγαίνουν και ζητάνε συλλογικές συμβάσεις, αλλά ακόμα και αυτές οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, για παράδειγμα στις κατασκευές στο μέταλλο, η κυβέρνηση αρνείται να τις κάνει υπογρεωτικές. Μάλιστα. Αυτό που ήσχε, Περάκη, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Επειδή λοιπόν ο χρόνος μας πιέζει, ένα τελευταίο ερώτημα. Τον Ιούνιο ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη και προχωρούν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή. Πλησιάζουμε τον ένα χρόνο. Οι ένοχοι για το δυστύχημα θα βρεθούν? Γίνεται μια σοβαρότατη προσπάθεια συγκάλυψης. Που αυτό εμείς έχουμε δώσει υπόσχεση από πέρσι με τις μεγάλες κινητοποιήσεις ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Γι' αυτό λοιπόν στις 28 Φλεβάρι πάμε να κάνουμε μια μεγάλη πανεργατική απεργία, βάζοντας μπροστά και τα ζητήματα που έχουμε εμείς ανάγκη για να επιβιώσουμε σήμερα, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μια κυβέρνηση που στην πολιτική της βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας. Αυτό ήταν που οδήγησε και στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτό είναι που οδηγεί στο χτύπημα όλων των δικαιωμάτων μας, στο χαμήλωμα του ιδιωτικού μας επίπεδου, και με αυτό να δώσουμε απάντηση
στις 28 του μήνα με πανελλαδική πανεργατική απεργία. Κύριε Περάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.